Εκατοντάδες πολίτες έχουν λαμβάνει από την εφορία, αφού τα εκαθαριστικά τους είναι πιστωτικά. Όμως μένουν με άδεια τα χέρια, καθώς τα ταμεία είναι επίσης άδεια. Παράλληλα, από εξονυχιστικό έλεγχο θα περάσουν φυσικά πρόσωπα και επιχειρηματίες, καθώς εντοπίστηκαν φορολογικές δηλώσεις, τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν πλαστά έγγραφα για τη μείωση του φόρου. Μπορεί τα εκαθαριστικά της εφορίας να φτάνουν σε εκατοντάδες δικαιούχους που είναι να πάρουν πίσω χρήματα από την εφορία, όμως με μια διευκρίνηση. Ο χρόνος που θα μπορούν να πάρουν τα λεφτά τους θα καθορίζεται από την εφορία, άγνωστο το πότε, αφού τα έσοδα του κράτους παρουσιάζουν δραματική υστέρηση και το ταμείο είναι άδειο. Θα έπρεπε κανονικά να μας τα δίνουν στην ώρα μας. Γιατί εμάς δεν μας κάνουν με το σκόντο να σου πούνε μετά από 6 μήνες φέρτα. Εντάξει. Άρα πρέπει να τα παίρνουμε και εμείς την ώρα μας. Έτσι λοιπόν, στα πιστωτικά εκαθαριστικά με μεγάλα ποσά θα ειδοποιεί το κράτος για τον χρόνο της επιστροφής ή ο φορολογούμενος θα περνά από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία. Δεν φταίμε σε τίποτα άμα δεν έχουν χρήματα να μας επιστρέψουν λόγω της φορολογικής μας δήλωσης. Την ίδια ώρα από εξονυχιστικό έλεγχο περνούν τα δικαιολογητικά, οι βεβαιώσεις αποδοχών και οι δαπάνες που εκπίπτουν από το φόρο ή το εισόδημα. Ήδη έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις φορολογουμένων που έχουν καταθέσει στην εφορία φορολογικές δηλώσεις μαϊμού, χρησιμοποιώντας πλαστές βεβαιώσεις αποδοχών ή δηλώνοντας ανύπαρκτες δαπάνες προκειμένου να λάβουν παράνομα επιστροφή φόρου. Στο στόχαστρο μπαίνουν οι επιστροφές του φόρου άνω των 1.500 ευρώ ή άνω του 70% του παρακρατούμενου φόρου. Πρώτοι θα ελεγχθούν όσοι υπέβαλαν δήλωση ηλεκτρονικά και θα κληθούν να υποβάλουν δικαιολογητικά για την έκπτωση του φόρου τους. Ο χαμηλός ρυθμός ίσπραξης των φορολογικών εισόδων με βασική στέρηση και στην ίσπραξη του ΦΠΑ σαφώς επηρεάζει και τις επιστροφές φόρων σε φορολογουμένους και επιχειρήσεις. Ένας ακόμη βραχνάς για το Υπουργείο Οικονομικών είναι η επιστροφή φόρου στους επαγγελματίες. Χιλιάδες είναι οι έμποροι που πέρσι όχι μόνο δεν δήλωσαν κέρδη αλλά είχαν χασούρα. Τώρα το Υπουργείο καλείται να τους επιστρέψει χρήματα από την προκαταβολή που είχαν δώσει για το 2008, όμως και αυτό θα γίνει μετά από ειδοποίηση και εξονυχιστικούς ελέγχους των εφοριών. Το κράτος οφείλει να σεβαστεί τον Έλληνα φορολογούμενο και να μην τον παιδεύει με επισκέψεις στις ΔΟΗ. Πάντως για τους επαγγελματίες δεν αναμένεται επιστροφή πριν από 3 με 4 μήνες. Και έτσι εξηγείται με αυτό το κλίμα που μας περιέγραψε στα στοιχεία, Γιώργο, το γεγονός ότι για πρώτη φορά, όπως αποκάλυψε χθες από το κεντρικό δελτίο Θάνος Πασχάλης, δεν παίρνουν αμέσως την επιστροφή φόρου οι φορολογούμενοι που έχουν καθαριστικό για επιστροφή, αλλά ακόμα και για μικροποσά κάτω από 1.500 ευρώ, καλούνται ξανά στην εφορία και για διασταύρωση στοιχείων, αλλά και για να κερδίσει χρόνο το Υπουργείο Οικονομικών να επιστρέψει αργότερα τα χρήματα αυτά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Θάνου Πασχάλη. Είναι ένα από τα δεκάδες χιλιάδες εκαθαριστικά της εφορίας με επιστροφή φόρου έως 1.500 ευρώ, για τα οποία οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναμένουν πρώτα ειδοποίηση από τη ΔΟΗ της περιοχής τους, καθώς δεν θα μπορούν να εισπράξουν τα χρήματα από την τράπεζα αν προηγουμένως δεν προσέλθουν για έλεγχο στις εφορίες. Στην κατηγορία αυτή εκτιμάται ότι ανήκει περίπου το 10 έως 20% των πιστωτικών εκαθαριστικών που εστάλησαν ή θα σταλούν φέτος από το ΚΠΟ. Δηλαδή σε 1.300.000 φέτος εκαθαριστικά με επιστροφή φόρου, περίπου 130 έως 260.000 φορολογούμενοι θα διαβούν την πόρτα της εφορίας. Παρατηρείται το φαινόμενο πληθώρα εκαθαριστικών σημειωμάτων, τα οποία είναι πιστωτικά, να μην πηγαίνουν κατευθείαν οι πολίτες στις τράπεζες να εισπράξουν το κάτω το ορίο των 1.500 ευρώ, αλλά να περνάνε από εξονυχιστικό έλεγχο από τις εφορίες. Ο στόχος είναι προφανής. Ο στόχος είναι τα έσοδα και η καθυστέρηση των οφειλών απέναντι στους πολίτες. Μέχρι πέρυσι οι εφορίες, σύμφωνα με φοροτεχνικούς, καλούσαν φορολογούμενους για έλεγχο στις δαπάνες καταναλωτικών αγαθών ή για οφειλές τους όπως ΕΤΑΚ, τέλη κυκλοφορίας, φόρο για ακριβά γεωταχή, παραβάσεις πολεοδομίας και άλλα χρέη που έχουν βεβαιωθεί από το Δημόσιο Ταμείο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Φέτος ακόμη και φορολογούμενοι που θα λάβουν επιστροφή φόρου καλούνται για εξονυχιστικό έλεγχο χωρίς καν να οφείλουν στην εφορία. Μια καθυστέρηση επιστροφής φόρου στους δικαιούχους του. Mm-hmm. Με συνέπεια τα φορολογικά έσοδα να φαίνονται ευξημένα και να μην γίνεται, να μην έχουμε το αποτέλεσμα των καθαρών φορολογικών εσόδων. Στελέχη των εφοριών ανέφεραν στο ΜΕΚΑ ότι στόχος της κυβέρνησης με το μεγάλο φέτος αριθμό δικαιούχων με επιστροφή φόρου που θα κληθεί πρώτα από τις εφορίες είναι να πληρώσουν βεβαιωμένα χρέη, άρα και να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους. Παράλληλα, όποιος ψηφισμός γίνει, θα οδηγήσει και σε καθυστέρηση εξόφλησης της επιστροφής φόρου από τους φορολογούμενους, άρα πρόσθετο κέρδος για τον κρατικό προϋπολογισμό.